Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα καινούργιο επεισόδιο Total War Warhammer 2. Στο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε νικήσει τους Dark Elves σε μια επική μάχη σε αυτό εδώ το σημείο. Χάναμε πάρα πολλούς στρατιώτες όμως. Χάσαμε, βλέπετε εδώ πέρα, τη μάγισσά μας ή μάγος, δεν ξέρω τι φίλο ήτανε. Και χάσαμε και το φοίνικά μας. Και μείναμε αυτούς τους άχρηστους εδώ αετούς που από ό,τι αποδείχθηκε δεν είναι και πάρα πολύ καλοί. Θα κοιτάξουμε να τους σκοτώσουμε κατά λάθος σε κάποια επόμενη μάχη. Βέβαια θα ανασυνταχτούμε βάζοντας δύο από τους καλύτερους ανθρώπους του υπηκού άλογα όσο καλύτερα γίνεται στη φυλή των τοξωτών που τους ξεκλειδώσαμε πρόσφατα και θα ανασυνταχτώ όσο μπορώ, περιμένω τρεις γύρους για να ελέγξουμε και εμείς το Vortex εδώ πέρα μαζί με τους Lizardmen, οι προηγούμενοι δύο, μια φυλή των Dark Elves και μια φυλή από τους Skaven καταφέραν και περάσανε μπροστά, βλέπετε εδώ πέρα το μπλε είναι δικό τους, εγώ έχω κολλήσει εδώ πέρα, σιγά σιγά πάμε και για τη δεύτερη. Το δεύτερο ritual για να προχωρήσουμε να κάνουμε τα 5 πρώτοι από όλους. Οπότε θα περιμένω μερικούς γύρους για να ανασυνταχτούμε εδώ πέρα με τον τύπο που έχουμε χάσει τα πάντα και μαζί με αυτό το στρατό θα πάμε να συνεχίσουμε, αν δεν προκύψει κάτι περίεργο, να πάρουμε αυτή εδώ την πόλη που περιμέναμε πάρα πολύ καιρό. Και η θυσία πάει να γίνει, οπότε πάμε να δούμε ένα βιντεάκι να δούμε τι θα γίνει. Μαζέψαμε, λέει, τα Way Fragments, κάναμε την λειτουργία τέλος πάντων. Και δείχνει έτσι αυτό το φως. Να το και το Vortex. Ally of Teclis was joined by Gallifreyus, squire of Tirion. They see the prince's eyes as the goddess Isha revealed her prophecy. The Lawmaster and squire saw the Isle of the Dead wreathed. Το Vortex λέει εξαφανίστηκε. Αυτή είναι η προφητεία ή έγινε όντως. Χωρίς το Vortex λέει το χάος κύλησε σε όλο τον κόσμο λέει και ήταν καταδικασμένο να φυθιστεί λέει κάτω από τα κύματα. Λογικά αυτό είναι προφητεία γιατί έγινε παλιά έτσι. Το στέμα λέει θα μπορέσει να το ξαναφτιάξει τέλος πάντων. Αρκεί να το ξαναφτιάξουν το στέμα. Μπορεί να βρήκαμε ένα λέει από το στέμα, ένα κομμάτι και μείνουν άλλα τέσσερα. Talarian suggests invoking the spirits of the Phoenix Kings. For who better than a king to find a crown? The cost is high to cast such rituals. Χρειαζόμαστε πιο πολλά Way Fragments, λέει, να κάνουμε αυτά τα rituals για να μαζέψουμε όλα τα στέματα, τα κομμάτια από το στέμα λογικά. Κατάλαβα, για να γίνει προφητεία. Πήραμε και influence. Και μετά από όλα αυτά βλέπουμε ότι έχουμε μαζέψει 8.000. Τα 8.000 θα τα ξοδέψω όλα στην κεντρική μας πόλη για να φτιάξουμε αυτό εδώ. Βλέπετε ένα δράκο. Κάνει 8.000 για να φτιαχτεί. Μπορούμε να ξεκλειδώσουμε φτιάχνοντας αυτό, λέει, σε 4 γύρους. Moon Dragon και Sun Dragon. Είναι ο δράκος του φεγγαριού και του ήλιου. Δεν ξέρω ποιος τους δύο. Ίσως φτιάξω και τους δύο. Δεν είμαι σίγουρος. Αν είναι πολύ καλή, ίσως τους κάνω στην θέση των 2 αετών. Να έχουμε 2 δράκους. Ανάλογα για το πόσο ακριβή θα είναι. Οπότε βάζω να φτιαχτεί αυτό. Και εδώ που έχω φτιάξει λίγο στρατό, θέλω να κάνω κάποιες ανταλλαγές. Οπότε φέρνω αυτούς προς τα δω. Θα ήθελα να διώξω 4 Lothlorien Seaguards για να φέρω 4 Lothlorien Seaguards με ασπίδες. Νομίζω αυτή η αλλαγή είναι αρκετή. Έχουμε αρκετούς τώρα. Αυτοί έχουν και βέλη και ασπίδες και δόρατα, οπότε είναι πάρα πολύ χρήσιμοι. Μέχρι να φέρουμε και τους υπόλοιπους δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα προσπαθήσω τώρα εγώ να τους φέρω όσο πιο κοντά γίνεται σε αυτή την πόλη για να επιτεθούμε και με τους δύο στρατούς που είναι πλέον γεμάτοι. Παίρνω και εγώ προς τα δω. Έρχονται. Ωραία, μαζεύω και τους δύο στρατούς. Θα τους πάμε όσο πιο κοντά γίνεται. Φέρνω όσο πιο κοντά μπορώ τον ένα στρατό των δευτερεύων εδώ πέρα. Και ο κεντρικός τώρα, δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να γίνει. Τον φέρνω λίγο πιο κοντά. Μην ξεχνάτε ότι αυτή εδώ η πόλη είχε πάρα πολύ δύσκολους για να μείνονται. Λοιπόν, παίρνω τον Τίριον εδώ. Δεν ξέρω πώς μπορούν να τους κάνουν να πολεμήσουν μαζί στην ίδια πόλη. Γιατί μου βγάζει ένα χ όταν θέλω να πάω κάπου δίπλα, οπότε πατάω εδώ πέρα να γίνει μάχη. Α, και σου έχει για siege. Ωραία. Ναι, είχα ξεχάσει ότι έχει siege εδώ πέρα. Θα βάλουμε να φτιαχτούν αυτά τα δύο. Και αυτό.
Και κάνω continue siege. Ωραία, έχουμε τους δύο στρατούς μας εδώ πέρα. Όταν επιτεθεί ο ένας, θα επιτεθεί και ο άλλος. Οπότε πρέπει να περιμένω κάποιους γύρους, να χτίσουμε τα υλικά για να μπούμε μέσα στα τείχη τους, τους πύργους εκείνους, και να κατακτήσουμε επιτέλους αυτή την πόλη που έχουμε καθυστερήσει ήδη αρκετά. Όπα, βλέπω εδώ μέρα μια κίνηση ύποπτη από αυτούς τους τυπάδες. Νομίζω πως θα ήταν καλό να τρέξουμε με τον ένα στρατό από τους δύο. Αναγκαστικά φέρνω τον ένα στρατό μου εδώ πέρα. Γιατί βλέπω εδώ έρχονται να μου πάρουν ύπουλα μια πόλη. Και δεν θα ήθελα με τίποτα να την καταστρέψουν. Αν και δεν βλέπω να το σώζω προς το παρόν. Ωραία, αυτοί εδώ κοτέψαν και πήγαν προς τα πίσω. Η αλήθεια είναι πως πιθανότητα θα μπορούσα να νικήσω και αυτόν εδώ τον τύπο. Μισό λεπτό. Ας πάω. Γιατί όχι. Α, δεν μπορώ σε αυτό το γύρο. Δεν έχει πολύ δύσκολη πόλη. Ίσως καταφέρω και τους πάρω με αυτούς. Ωραία, ξεκινάμε με τον Dorian, ο οποίος επιτεθεί στη μία πόλη, στο Port Elistor. Φαίνεται να είναι. Αχα, μέτρια μάχη. Δεν είναι. Είναι. Ντερμπάκι, καλό. Παρ' όλα αυτά, νιώθω λίγο σιγουριά για τον εαυτό μου. Οπότε πάμε να παλέψουμε την πρώτη μας μάχη για αυτό το επεισόδιο. Έχω παρατάξει το στρατό μου κάπως πρόχειρα και ξεκινάω τη μάχη. Θα προσπαθήσω αυτή τη φορά. Ου, κοιτάξτε πόσους έχουν εδώ πέρα. Και έρχονται αυτοί, από ό,τι βλέπω. Ωραία, θα περιμένω εδώ πέρα. Μπροστά έχω Lothar Sigurds και τους έχω όλους εδώ, ώστε να πατήσω κατευθείαν melee mode και να σταματήσουν να βαράνε με βέλη. Αυτό που με βολεύει είναι ότι ξεκινάνε και έρχονται όλοι μαζί προς τα δω και θα καταφέρω να ρίξω πρώτος. Έχουν και μάγο, νομίζω. Έχουν και άλογα, αλλά είναι όχι από το πάτημα. Ω, αρχίζουν και πετάνε αυτοί πρώτοι σε μένα. Έρχονται κάποια άλογα προς τα δω. Έχουν σταματήσει ακριβώς εκεί που πρέπει. Α, ξεκινήσαμε κι εμείς. Ωραία. Λοιπόν, αυτοί εδώ. Νομίζω πως πρέπει να. Ωραία, μην φεύγετε μακριά, μην φεύγετε μακριά. Έρχονται τα γεράκια εδώ πέρα. Πολεμήστε το γεράκι εσείς. Ωραία, και έχουμε και εδώ τυπάδες να ενοχλούνε. Βαράμε όσο γίνεται. Όχι, μην τρέχετε. Πηγαίνετε εκεί που ήσασταν. Απλά κάντε melee mode. Μισό λεπτάκι, θα τα καταφέρουμε. Ήδη αρχίζουν και τρέχουν μερικοί. Πατάω και μια παύση. Δεν θέλω να κυνηγάμε όποιον και όποιον. Λοιπόν, αυτή η νούμερο 1 θα γίνουν γκρουπάκι και θα επιτεθούν μπροστά όποιον μπορέσουν. Σε melee θα είστε. Όποιον προλάβετε, επιτεθείτε. Εσείς εδώ μη βαράτε όπως να είναι, σας κυνηγάμε αμαλάχοι. Οι από πίσω τοξότες θα πάρουν λίγο απόσταση, θα πάνε πιο πίσω να βαρέσουν, και ο αρχηγός μας θα πάει και αυτός μπροστά να βαρέσει και αυτός, μαζί με τους White Lions, οι οποίοι τρώνε ξύλο χωρίς λόγο. Και εσείς εδώ μην τρώτε ξύλο, πηγαίνετε προς τα εκεί. Μας βαράνε από παντού βέβαια τα τόξα τους, τα βέλη τους. Αυτοί τρέξανε μακριά, τους κυνηγάμε. Ωραία, οι υπόλοιποι ας πάνε να νικήσουν εδώ γρήγορα όσο μπορούν. Να μην μας βαράνε άλλο με τα βέλη. Να νικήσουμε τις μικρές μάχες όσο μπορούμε. Και εδώ είναι ο αρχηγός τους βασικά. Αν καταφέρουν οι Lothar Sigurds να νικήσουν. Ω, εδώ έχουν και τον αετό τους, Σκοτώστε τον αετό τους. Μη βαράτε, βαράει τον αρχηγό μου. Πρέπει σιγά σιγά να νικήσω. Βλέπω εδώ πέρα τα βέλη μας μπορούν να βαρέσουν κάποιους. Ίσως να μπορούσαν να βαρέσουν εκείνους εκεί. Θα βοηθούσε να φεύγει το κοράκι εδώ πέρα όσο το γεράκι. Πού είστε εσείς? Εδώ κυνηγάτε βλέπω. Όχι, μην κυνηγάτε άλλο. Αφήστε. Ελάτε εδώ πέρα. Ελάτε εδώ πέρα. Και νούμερο 5 κυνηγάει εκεί πέρα. Όχι, ελάτε εδώ. Πισόπλατα βαρέστε. Εδώ πέρα. Μην ανοίγεστε πολύ. Να βλέπετε τρέχουν αυτοί. Α, όχι, τρέχουν για να ποδοπατήσουν αυτούς. Μάλλον. Δεν με πειράζει ιδιαίτερα, μια και τώρα θα αρχίσω να τους βαράω όσο μπορώ. Από μακριά έστω, λίγα άλογα όσα έχουν μείνει θα φάνε λίγα βέλη από κοντά, ορίστε. Τρώνε εδώ πέρα, άντε γεια. Εδώ, καθένας πολεμάει το δικό του αντίπαλο. Μας βαράνε από παντού τα βέλη τους εκεί πέρα. Δεν έχουμε υπηκό εμείς για να κάνουμε τη δουλειά μας. Θα μπορούσαμε να βαρέσουμε από κάποιο άλλο σημείο. Ωραία, μην τρέχετε. Οι Sigurds μου. Ωραία, χάνουν οι περισσότεροι, ξέρω εγώ. Ωραία. Και εσείς μην κάθεστε εδώ πέρα, ελάτε και πολεμήστε.
Δεν έχουμε και καλό τον Dorian εδώ πέρα, να είναι καλός, ο Tyrion είναι καλύτερος ως τώρα. Ωραία, ελπίζω να μην κάθονται. Πάει για win το συγκεκριμένο, έτσι το βλέπω τουλάχιστον. Ωραία, ελπίζω να μπορέσουμε να πάμε ας πούμε εδώ πισόπλατα, κυνηγήστε τους. Να νικήσουμε αυτούς άμα είναι. Αφήστε το βασιλιά τους να νικήσουμε πρώτα αυτό το unit που έχει 65 άτομα, 64. Και εδώ βλέπω να υπάρχει θέμα, εντάξει, ότι μπορούμε να κάνουμε. Την έχουμε παγιδευμένο και αυτόν εδώ πέρα σιγά σιγά. Αυτοί εδώ τρέχουν να σωθούν, είναι δικοί τους. Okay. Οι άρτσερες μου βαράνε κανέναν. Βαρέστε εδώ τον αρχηγό τους. Ωραία, αρχίζει και τρέχει αυτός εκεί. Πάμε στον αρχηγό τους. Ορμήξει στον αρχηγό τους. Μόλις πεθάνει ο αρχηγός τους θα πάρουμε μεγάλο πλεονέκτημα. Το έχουμε ξαναδεί. Αρχίζει και τρέχει ο αρχηγός τους βασικά. Έχει μείνει ένας. Μόλις πεθάνει ο φίλος μας ο Ντάμιεν. Που αρχίζει και τρέχει βασικά. Γρήγορα. Φάτε τον. Μην τον αφήσετε να φύγει. Εδώ κυνηγήστε τον. Δεν ξέρω που είναι. Εδώ ενδιάμεσα αρχίζει και τρέχει. Νάτος αυτός εδώ είναι. Χαμός γίνεται εδώ μέσα. Ας φύγουμε. Λοιπόν, εδώ τους έχουμε αυτούς. Αγνοήστε και πάμε όλοι σε αυτόν. Γιατί βλέπω αρκετό ξυλίκι πέφτει εδώ πέρα. Τον αρχηγό δεν βλέπω να τους σκοτώνεται βέβαια. Και το περιμένω πως και πως. Βαρέστε και αυτούς εδώ, γιατί έχουν έρθει αυτοί εδώ πέρα. Τι έχουμε εδώ, αλογά. Α, αρχίζουν και τρέχουν. Θα την πάρουμε τη μάχη. Είμαι αισιόδοξος. Τρώνε ήδη βελάκι αυτοί εδώ που ήρθαν οι άρχοντες να μας κάνουν τους μάγκες. Ο αρχηγός δεν πέφτει με τίποτα από ό,τι βλέπω. Αρχηγέ, σε παρακαλώ. Και εδώ πέρα υπάρχει μεγάλος προβληματισμός. Για τα units μου. Α, όχι, εδώ. Ο αρχηγός μου πρέπει να πάει εκεί να βοηθήσει. Τους spearmen. Δεν λέει να πεθαίνει με τίποτα ο δικός τους αρχηγός. Είμαστε όλος ο στρατός μου εδώ πέρα εναντίον ενός τυπά. Ενός τυπά εδώ στο κέντρο. Ωραία, σχεδόν νικήσαμε. Σχεδόν όλοι αρχίζουν και τρέχουν. Τρέχουν προς εκεί, όσο πιο μακριά μπορούνε. Αρχίζουμε και βαράμε που και που. Ωραία, μόνο ένα στρατός έμεινε που δεν τρέχει. Θα έρθουμε και εδώ έτσι να τους περικυκλώσουμε όσο γίνεται. Πρέπει να τους ρίξουμε την grip bar που είναι... Μα, βασικά τους βλέπω εδώ μάχημους. Για δώσε ένα χεράκι εδώ πέρα. Γυρνάνε κάποιοι από τους στρατιώτες τους. Δεν ξέρω που βρίσκουν τα ψυχικά αποθέματα. Και τρέχουν οι δικοί μας τώρα. Για περικυκλώστε εδώ μερικούς. Έρχονται αυτοί. Και αρχίζουν και τρέχουν και Victory. Επιτέλους. Μας κουράσανε. Έρχομαι φεύγω. End battle. Pyrrhic Victory. Χάσαμε σχεδόν τα πάντα. Η αλήθεια είναι πως δεν έχω πρόβλημα. Γιατί ο συγκεκριμένος στρατός είχε πάρα πολλά σκουπιδάκια μέσα. Ήθελα να καθαριστούν. Πήραμε και μια πόλη. Δεν μας χαλάει. Ωραία. Pyrrhic Victory λέει εδώ πέρα. Χάσαμε πάρα πολύ κόσμο, πήραμε και κάποιο loot. Πάρα πολλά kills έχει πήρε πάνω του ο Dorian, 145, σχεδόν μόνος του. Όλοι οι Lothian Seagulls με ασπίδες πήγαν πάρα πολύ καλά. Και οι τοξότες. Όπως και να έχει, η πόλη έγινε δικιά μας. Κάνουμε occupy. Ο Damien πέθανε, ο αντίπαλος αρχηγός, τελικά που τον κυνηγούσαμε στα τρελή. Όσον αφορά αυτή την πόλη εδώ πέρα, λέει ότι το Garrison, ο στρατός που είναι μέσα, έχει περίπου 3 γύρους μέχρι να τελειώσουν οι προμήθειές του, οπότε θα περιμένω 3 γύρους τουλάχιστον. Μπας και βγουν αυτοί έξω, καταλάβετε, να μην πω εγώ στα τείχη τους. Και έτσι να έχω ξεκάθαρο πλεονέκτημα, μιας και έχω και άλογα, και τα άλογα δεν είναι καλά στα τείχη. Και ταυτόχρονα σε αυτούς τους 3 γύρους θα έχουν ήδη ανεβάσει ρυθμούς οι συγκεκριμένοι στρατιώτες μου, από την πόλη που μόλις κατακτήσαμε. Αυτή τη στιγμή οι γύροι περνάνε ήδη χωρίς να έχουν φαγητό εδώ πέρα, και αυτοί που αμήνονται χωρίς φαγητό χάνουν στρατιώτες, πεθαίνουν από την πείνα. Οπότε περιμένω. Ή 6 γύροι μέχρι να βγουν έξω τελείως και θα παραδοθούν, ή θα χάσουν πάρα πολύ στρατό όταν θα μπω. Τους έχω παγιδευμένους όσο δεν πάει. Έχω και άλλο στρατό ο οποίος ανεβαίνει όπως είπα και μπορώ κατευθείαν να πάω να τους κάνω κάποια επίθεση, ξέρω εγώ, χωρίς πρόβλημα. Χωρίς να σας το δείξω, πήρα αυτούς εδώ από την πόλη. Μπας και βοηθήσουν αυτούς εδώ που έρχεται η μάχη σιγά σιγά και ταυτόχρονα έρχονται πάλι αυτοί να μας απειλήσουν. Με αποτέλεσμα να πρέπει να βοηθήσω. Μπαίνω πάλι μες στην πόλη. Δεν μπορώ να κάνω κι αλλιώς, γιατί έρχονται συνέχεια και μας απειλούν. Θα βοηθήσει την πόλη αυτός. Νομίζω ναι, είμαστε αρκετά κοντά.
Σε 4 γύρους θα παραδοθούν σε αυτή την πόλη. Ανυπομονώ να δω τι θα γίνει. Κοντεύουμε να φτάσουμε στο δεύτερο ritual. Θα φτάσουν πάλι ελάχιστα πρώτα οι αντίπαλοί μας. Όμως αυτή τη φορά δεν αργούμε πάρα πολύ όπως τις προηγούμενες φορές. Άλλη μια επική μάχη εμφανίστηκε εδώ πέρα για να κερδίσουμε ένα καινούργιο παλτό για τον Tyrion. Δεν ξέρω τι, και bonus και wave fragments. Οι αντίπαλοι μας ήταν μερικά κανονικά high elves σαν εμάς και η μάχη θα γίνει εδώ δίπλα. Οπότε μόλις τελειώσουμε με την υπόθεση εδώ πέρα, πεταγόμαστε και να κάνουμε τη μάχη εδώ πέρα. Ακόμα τα μου επιτέθηκαν εδώ πέρα, όμως τώρα που μάζεψα λίγα λεφτά ήρθε η ώρα να φέρω τον πρώτο μου δράκο. Ποιον από τους δύο δεν ξέρω ποιον θα διαλέξω. Το μόνο που ξέρω είναι ότι του ήλιου ο δράκος έχει λιγότερο health, κατά 1000. Λιγότερο leadership, παραπάνω ταχύτητα όμως. Λιγότερη δύναμη. Οπότε μάλλον θα πάμε για του φεγγαριού τον δράκο, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός. Και τα χαρακτηριστικά ενός δράκου έχει το Moon Dragon's Breath, το οποίο σημαίνει η ανάσα του είναι πάρα πολύ καυτερή, τέλος πάντων, όλοι το ξέρουμε. Μπορεί και διαπερνάει τις φανοπλίες των άλλων, μπορεί και προκαλεί φόβο στους άλλους και επίσης δεν τρυπιέται εύκολα από βέλη. Ο οποίος βλέπει Game of Thrones και τέτοια πράγματα καταλαβαίνει τι εννοώ. 6 γύρους θα κάνει να φτιαχτεί, βάζω τον δράκο να φτιαχτεί γιατί 6 γύρους είναι πάρα πολύ. Ούτε τώρα μου επιτέθηκαν, οπότε σε ένα γύρο λογικά θα γίνει δικιά μας η πόλη χωρίς μάχη. Δεν μου έχει τύχει ποτέ, πάντα επιτίθεται πριν έρθει η ώρα. Οπότε σπεράσουμε τον γύρο να δούμε τι θα γίνει. Οι Clan Morse των Skaven μου ζητάνε ειρήνη, ειρηνικές πράξεις με 600 gift. Μπορείτε να το πάρετε. Εφόσον κατάλαβα ότι δεν θυμώνουν οι σύμμαχοί μου, κάνω ειρήνη με όποιον μπορώ γιατί δεν θέλω να έχω πολέμους. Όχι όμως συμμαχίες, το ξαναλέω, μην μπερδεύεστε. Απλά τους λέω ότι προς το παρόν είστε ήρεμοι. Ου, και ήρθε η ώρα να πάρουμε τη μάχη. Κοιτάξτε τι έχει απομείνει. Έχουν πεθάνει σχεδόν όλοι εδώ μεταξύ. Νομίζω ότι υπάρχει καν λόγος να την κάνουμε κανονικά τη μάχη. Βλέπετε είναι τιμωθάνατοι όλοι. Πιο πολύ loading θα φάμε. Οπότε auto resolve την πήραμε χωρίς. Δεν υπάρχει νόημα. Δεν χάσαμε ούτε έναν. Νομίζω άξιζε που περιμέναμε. Παίρνουμε και την πόλη που τόσο πολύ ήθελα. Η πόλη έγινε δικιά μας. Ανέμακτα. Και ήρθε η ώρα νομίζω να πάμε να κάνουμε την μάχη εδώ πέρα. Μπορώ να κάνω τη μάχη πλέον. Είναι μακριά. Μήπως μπορώ να κάνω απλά το teleport. Ναι, για να ξεκινήσει η μάχη. Αντίπολοι μου θα είμαστε οι συγκεκριμένοι. Έχω ελαφρύ προβάδισμα. Οπότε πάμε στη μάχη, παιδιά. Και πάει να ξεκινήσει αυτή η επική μάχη. Και όπως πάντα πριν από κάθε επική μάχη μας δείχνει μερική ιστορία. Η λυπητερή μέρα λέγεται Ουλθούαν. Πολεμάνε λέει μεταξύ τους τέλος πάντων οι ελφάδες. Μην κάνετε κάποιο λάθος, λέει. Για την τιμή μου που ερωτήθηκε τέλος πάντων, που την αμφισβητήσανε. Τι να πολεμήσουμε τους αληθινούς αντιπάλους τέλος πάντων για το Phoenix Throne. Ωραία, πρέπει να τους νικήσουμε ακριβώς όπως με τους Dark Elves που κάναμε τις προάλλες. Πρέπει να κάνουμε ένα formation λέει για να επιτεθούμε. Βλέπουμε γιατί έχουν οι υπόλοιποι. Οι αντίπαλοι έχουν ένα artillery. Πρέπει οπωσδήποτε να τρέξουμε προς τα εκεί. Ίσως να στείλω τους αετούς για να πετύχουν το artillery. Έχουμε και εμείς βέβαια. Θα δούμε πώς θα γίνει. Η βασική μου θα είναι εδώ βασικά ο αρχηγός μας. Από πίσω του θα ακολουθήσουν οι White Lions. Θα μπουν εκεί πέρα. Λοιπόν, έβαλα ένα formation. Πάμε να το πάρουμε μία στα γρήγορα. Το έχω βάλει να κυλάει γρήγορα ο χρόνος. Ήδη μου επιτίθονται σε μερικούς στρατιώτες μου. Ωραία. Έρχονται και οι σύμμαχοί τους. Θα έχουμε πρόβλημα με αυτούς. Το πάω λίγο στο γρήγορο. Και ήδη ξεκινάνε να μου επιτίθονται. Πάω λίγο πιο μπροστά τους πάντες. Προχωράμε όλοι μαζί. Μήπως γίνει κάτι. Από πού θα βγουν οι άλλοι? Από εδώ, ε. Δεν ξέρω αν είναι καλός ο στρατός τους. Πάω τώρα να δω. Εδώ μας πηγαίνουν τα άλογα. Δεν μου αρέσει αυτό καθόλου. Πάω λίγο πιο κοντά. Θέλω να αρχίσουν να βαράνε τουλάχιστον κάποιοι. Έστω οι ελφάδες, τοξότες. Έρχονται προς τα εκεί, ε. Ουκ, τι είναι αυτό? Spell. Και μας πέτυχε. Okay. Λοιπόν, νομίζω πως ήταν καλό οι συγκεκριμένοι να φάνε ξύλο από τους τυπάδες με τα άλογά μας.
που έτσι και λες τρώνε ξύλο. Θα έρθουν και οι IT. Όσοι υπόλοιποι βαράνε μεταξύ τους, αυτοί εδώ ελπίζω, εντάξει, αρχίζουν και τρέχουν. Τρώνε και spells. Για να δούμε, θα προσπαθήσουμε όσο γίνεται να τους ποδοπατήσουμε. Είναι αρκετά καλή. Ωραία, κάτι κάναμε. Έρχονται και οι IT μας. Να φάμε τη βοήθειά τους τουλάχιστον πριν έρθει η ώρα. Μετακινηθείτε άμα είναι και πάμε να τρέξουμε να τους ξαναπατήσουμε. Γιατί προσγειώνονται σιγά σιγά. Τα άλογα θα μπορούσαν να πατήσουν αυτούς. Ωραία, ήδη αρχίσαμε και τους πυροβολάμε εμείς αυτούς εδώ. Δεν θα τους αρέσει αυτό που γίνεται, βλέπετε. Μπαμ, μπαμ. Ωραία, πάμε να το μην χάσουμε. Εντάξει, γιατί δεν μας πειράζει να τους χάσουμε. Έρχονται κι άλλοι όμως. Ωραία, πάμε να φύγουμε μπροστά εδώ. Ωραία. Και θα δούμε πως τους πατήσουμε ξανά σε λιγάκι. Αρχίζουμε εδώ να αλλάσουμε πυρά. Ξεκινάνε και τρέχουν προς τα μας. Αυτό ήθελα να γίνει. Γιατί σιγά σιγά θα μπουν μέσα εδώ που είναι οι τοξότες μας και θα πέσει ξύλο. Ωραία. Τα πουλιά μας θα μπορούσαν να επιτεθούν. Πού είναι? Το artillery εδώ πίσω. Ωραία. Τα πουλιά μπορούν να επιτεθούν εδώ πίσω στο artillery. Ελπίζω να μην μας πετύχουν οι τοξότες, είναι απασχολημένοι, η αλήθεια είναι. Ωραία. Για να δούμε πώς θα γίνει η μάχη. Βασικά, ελάτε προς τα δω εσείς. Τα άλογα πρέπει να φύγουν γρήγορα. Από πίσω μας περικυκλώνουν, η αλήθεια είναι. Παύση, 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 παύση. Γίνονται σημαντικά γεγονότα. Ο νούμερο ένα στρατός θα μπορούσε να επιτεθεί εδώ πέρα. Ωραία. Και τώρα αυτοί εδώ τους ξεπεράσανε μια χαρά. Πηγαίνετε και παδίστε τους. Έρχονται άνθρωποι εδώ πέρα πίσω. Αυτοί εδώ θα πάρουμε αυτούς τους δύο και θα τους τοποθετήσουμε εδώ. Όλοι θα είναι σε melee mode πλέον. Οι υπόλοιποι, θα μπορέσουν να επιτεθούν μαζικά. Για να δούμε. Πηγαίνετε, 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 σιγά σιγά έρχονται αυτοί. Προστατέψτε τους τοξότες μας. Ωραία. Κάτι γίνεται εδώ. Ποδοπατάμε όποιους μπορούμε. Ποδοπατήστε και αυτούς. Τα πουλιά μια χαρά κάνουν τη δουλειά τους. Τα άλογά μας είναι τέλεια γιατί ποδοπατάνε όποιον βρίσκουνε. Ας τους δούμε μια στιγμή και μετά κάνουμε ό,τι θέλουμε. Εδώ πέρα τους ποδοπατάμε. Κοιτάξτε πώς τρέχουνε. Τα άλογα είναι χρήσιμα, απλά δεν είχαμε τα καλά άλογα προς το παρόν. Ωραία. Μην κυνηγάτε τους αντιπάλους. Γυρίστε πίσω, γυρίστε πίσω. Ωραία. Και έχουμε και τοξότες οι οποίοι μπορούν να βαράνε. Αλλά δεν μας πειράζει, τα άλογα θέλω να το πω είναι. Τα άλογα μπορούν να κυνηγήσουν ανθρώπους. Ναι. Αν και θα προτιμούσα να βαρέσουν εδώ στη μάχη. Ελάτε, ελάτε σε αυτούς που βαράνε από μακριά. Ποδοπατήστε τους όλους. Τοξότες εδώ βαράνε ό,τι μπορούν. Βαρέστε προς τα εκεί καλύτερα. Γιατί από εδώ πέρα βλέπω ήδη να νικάμε. Ήδη αρχίζουν και τρέχουν όλοι βασικά. Αυτή η μάχη είναι δικιά μας. Την έκανα πάρα πολύ καλή. Εδώ κοιτάξτε πως τους πατάνε όλους. Τους έχουμε κάνει σκούπα τελείως. Πολύ καλά τα συγκεκριμένα άλογα. Σας το είπα. Έχουν και ασπίδες. Είναι πάρα πολύ καλή. Ωραία. Να φέρουμε και κανένα από αυτά εδώ τα γεράκια. Θα μπορούσαν να πάνε όχι στα spears. Βασικά δεν έμεινε και τίποτα. Ελάτε εδώ να βοηθήσετε. Ωραία, και τα άλογα κυνηγάνε. Μπορούσαν να έρθουν εδώ πισόπλατα. Και στην ουσία θα λήξει η μάχη. Έτσι πως τους βλέπω. Ωραία, τα τόξα μου θα μπορούσαν να βαρέσουν όλα μαζί τον αρχηγό τους. Ο οποίος θα αρχίσει να τρέχει επειδή χαίστηκε πάνω του. Βαρέστε τον. Ποδοπατήστε αυτούς εδώ πέρα. Έρχονται και έτοιμοι. Ωραία. Βασικά δεν βλέπω κάποια δυσκολία. Τους πατήσαμε. Αρχίζουν και αυτοί και τρέχουνε. Ο αντίπαλος πέθανε, ο βασιλιάς τους. Κάτι τέτοιο ήθελα να γίνει. Μην αστοχήσουνε, γιατί θα πετύχουμε δικούς μας, έτσι πως πετάμε όλοι μαζί. Νομίζω νικήσαμε.
Είναι μάταιο να μην το παραδεχτούμε πια. Δεν παίζει να μην είναι κανένας δικός τους. Αρχίζουν και τρέχουν σαν τρελοί. Και η μάχη είναι δικιά μας. Wave fragments που κερδίσαμε από εδώ νομίζω είναι αρκετά. Πάμε να δούμε πόσα είναι. End battle. Decisive victory, πάρα πολύ εύκολο. Το χειριστήκαμε καλά, είμαι ευχαριστημένος. Quest complete, τα καταφέραμε. Loot 2,5 χιλιάρικα, μια χαρά, πάμε από loot. Θα πάρω μερικούς δικούς μου για να έχουμε 11% replenish στους χαμένους στρατιώτες μας. Γιατί είμαστε και σε εχθρική περιοχή. Πολύ καλά τα πήγαμε, παιδιά. 30 wave fragments, μια χαρά και experience για τον Tyrion. Και αυτοειδοειστολή που δίνει πάρα πολλά bonus. Και κοντεύουμε να πάμε να κάνουμε το ritual το δεύτερο. Ίσως ταυτόχρονα με τους υπόλοιπους, μικρή διαφορά θα έχουμε σε σχέση με τα παλιότερα ritual που κάναμε. Περιμένω και τον Moon Dragon εδώ πέρα, σε τρεις γύρους. Και έχοντας νικήσει εδώ την επική μάχη με τους προδότες High Elves, που τους απέδειξα ότι εγώ είμαι δυνατός τέλος πάντων, μπορούμε πλέον να τελειώσουμε το επεισόδιο λέγοντας ότι σε αυτό το επεισόδιο νικήσαμε αυτή τη μάχη, πήραμε αυτές τις δύο πόλεις από τους αντιπάλους μας. Δεν έχουν μείνει και πολλές. Εδώ πέρα πρέπει πάνω να έρθουμε να τα κάνουμε όλα μαντάρα, γιατί τους έχω δει, έχουν πάρει πάρα πολύ αέρα. Δύο πόλεις τις έχουμε πάρει, θα τις φτιάξουμε, θα είναι όλο κομπλέ. Δράκους ξεκλειδώσαμε. Κοντά στο δεύτερο ritual είμαστε, προχωράει το πράγμα. Θα ήθελα, άμα σας άρεσε το επεισόδιο, να αφήσετε ένα like και θα τα πούμε στο επόμενο. Μέχρι τότε, να είστε πάντα καλά. Bye bye.